Κύριε Νικολάου, πείτε μας κι εσείς, ποιο είναι το δικό σας διακύβευμα για τις ευρωεκλογές? Το δικό μας διακύβευμα για τις ευρωεκλογές δεν είναι τίποτα διαφορετικό από τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και της εργατικής του τάξης. Και γιατί το λέμε αυτό με αυτόν τον τρόπο? Γιατί έχουμε αυτά τα 10 χρόνια βαθιάς κρίσης και τώρα της ανεμικής ανάκαμψης δει το εισόδημα του ελληνικού λαού, των εργαζομένων, να μειώνεται έως και 40%. Να εκτοξεύεται η ανεργία, μια σειρά από βασικά κατεκτημένα δικαιώματα, τα οποία θα λέγαμε ότι είναι και αυτονόητα. Για το 2019, η δημόσια δωρεάν υψηλού επίπεδου παιδεία, η υγεία. Πιστεύετε ότι τώρα η Ευρώπη στην παρούσα φάση δεν τα προσφέρει όλα αυτά που λέτε? Εάν κοιτάξετε πραγματικά την κατάσταση στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Και το λέω και αυτό γιατί γίνεται και μια συζήτηση τώρα από προσανατολιστική κατά την άποψή μας, ότι μπροστά σε ευρωεκλογές δεν συζητάμε για την Ευρώπη κτλ. Γιατί αν δείτε τα μέτρα τα οποία και τις αποφάσεις που έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση όλα τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία κατά 90% περνάνε με τις ψήφους τόσο του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων κομμάτων και των Ευρωκομμάτων, του Λαϊκού Κόμματος, του Σοσιαλδημοκρατικού κτλ. Τι φέρανε? Φέρανε τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, ο οποίος είναι το όχημα για τη διάλυση των κοινωνικών δικαιωμάτων σε όλη την Ευρώπη. Είναι για την αύξηση, για παράδειγμα, με βάση την ενεργό γύρανση της σύνταξης ακόμα και στα 72 χρόνια. Για μια παιδεία η οποία είναι ταξική, η οποία κοιτάζει τα παιδιά στο πορτοφόλι των γονιών τους και τα ξεκαθαρίζει από 11 χρονών στη Γερμανία, για παράδειγμα, όταν μπορούν να ακολουθήσουν το κολέγιο και να πάνε στο πανεπιστήμιο. Για πολύ βαριά δίδακτρα που πληρώνουν σε μια σειρά χώρες, όπως για παράδειγμα στην Αγγλία, που φτάνουν έστω και σε 100.000 λίρες για τις τριετείς σπουδές στο πανεπιστήμιο. Και δεν είναι και τυχαίο, αν θέλετε, και από αυτή την άποψη, ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη, με βάση έρευνα που έχει γίνει φέτος από τα κρατικά κανάλια, ότι τόσο οι νέοι στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στη Γερμανία και στη Δανία συνομολογούν και λένε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες μας η ψαλίδα μεταξύ πλουσίων και φτωχών αυξάνεται. Άρα, εμείς λέμε, ο κόσμος, ο ελληνικός λαός που εκφράζει και ένα 74% αντίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ακριβώς αυτό σημαίνει για μας η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μνημόνια, μεταμνημόνια, θεσμοί, συνεχόμενη εποπτεία, ματωμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060, ανεξάρτητα αν θα είναι πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία, ότι αυτός ο δρόμος δεν μπορεί να είναι ο δρόμος ο οποίος θα μας βγάλει σε ένα ξέφωτο. Γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα πιστεύετε, κύριε Νικολάου, ότι δεν καρπώνεται αυτή τη φθορά που υπάρχει στα μεγάλα κόμματα από τα μέτρα τα οποία και εσείς θεωρείτε αντιλαϊκά, τέλος πάντων από τα μνημονιακά μέτρα? Γιατί δεν έχει καρποθεί αυτή τη φθορά? Καταρχήν, βλέποντας τα αποτελέσματα μια σειρά αρχαιρεσιών και εκλογών που έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα, δεν μπορεί κανείς να το πει αυτό με βεβαιότητα που λέτε. Δείτε τις φοιτητικές εκλογές, για παράδειγμα, πριν από ένα μήνα. Οι δυνάμεις οι οποίες στηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα και η Κομμουνιστική Νεολαία είναι 25% στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ, με αύξηση απόλυτη ψήφων και ποσοστών φέτος. Στο εργατικό κίνημα, τους ανθρώπους δηλαδή που δίνουν τη μάχη απέναντι στα μέτρα κάθε μέρα, τα αντιμετωπίζουν και στο χώρο δουλειάς και στα σπίτια τους, με την κατάσταση στην οποία είμαστε, πάλι οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ είναι στη δεύτερη δύναμη πανελλαδικά και αυξάνονται. Και τώρα, γιατί οι εκλογές πρακτικά είναι σε 6 μέρες, υπάρχει ένα ρεύμα συσπήρωσης, συμπόρευσης στο ΚΚΕ, το οποίο φαίνεται και από τους ανθρώπους από άλλους πολιτικούς χώρους, οι οποίοι θα αρετά και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ και από άλλους χώρους. Βλέπετε και λένε, δηλαδή, ότι έρχονται ψηφοφόροι που ανήκουν σε αυτά τα κόμματα. Όχι μόνο ψηφοφόροι, στελέχη αυτών των κομμάτων, οι οποίοι αντιλαμβάνονται τα αδιέξοδα που δημιούργησε αυτή η πολιτική και λένε ότι τώρα κόβουμε κάθε δεσμό. Η ελπίδα βρίσκεται στο οργανωμένο εργατικό κίνημα, στην πάλη του, και αυτό μπορεί να το εκφράσει και στην πολιτική κατεύθυνση το ΚΚΕ. Μην προκαταβάλουμε δηλαδή. Προέρχονται από τη δεξαμενή του ΣΥΡΙΖΑ, είναι οι απογοητευμένοι κατά κάποιο τρόπο του ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, ένας άνθρωπος ο οποίος στις προηγούμενες εκλογές ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς γιατί του έλεγε κάτι πιο εύπεπτο από αυτό που του έλεγε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ πρωτύτερα. Ότι η ελπίδα έρχεται. Η Ευρώπη θα αλλάξει. Και είδε τις ελπίδες του και τις προσδοκίες του να διαψεύδονται διπλά και τρίδιπλα. Ό,τι μέτρο και μέσο και αν εφαρμόσει τώρα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί τώρα γίνεται κουβέντα, για παράδειγμα, για τη χαμένη ψήφο. Και εμείς λέμε ότι η χαμένη ψήφος είναι η ψήφος η οποία θα ενισχύσει αυτές τις δυνάμεις που θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν αυτά τα μέτρα. Γιατί ούτε η Νέα Δημοκρατία λέει σήμερα ότι θα καταργήσει τα μέτρα τα οποία αποφάσισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά λέμε όλοι αυτοί οι άνθρωποι ακόμη ταλαντεύονται. Δεν έχουν να χάσουν τίποτα από να στηρίξουν το ΚΚΕ. Γιατί όπου ήταν το ΚΚΕ και οι δυνάμεις του ισχυρές και σήμερα και στα χρόνια της κρίσης, είχε πολλαπλές κατακτήσεις και σε χώρους δουλειάς. Και σε αυξήσεις σε μισθούς, σε συλλογικές επιχειρησιακές συμβάσεις,
Πράγματα τα οποία στην εποχή μας δεν είναι και δεδομένα. Έχει αποδυναμωθεί ο συνδικαλισμός, επειδή αναφέρεται για τις δυνάμεις οι οποίες λειτουργούν υπέρ των εργαζομένων και των δικαιωμάτων. Πιστεύετε ότι ο συνδικαλισμός έχει αποδομηθεί από τον Έλληνα πολίτη τα τελευταία χρόνια? Κοιτάξτε. Είναι αποδυναμωμένο, είναι δυναμικό, είστε εκεί, το εκπροσωπείτε εσείς, ναι, τα άλλα κόμματα? Υπάρχουν δύο ρεύματα μέσα σε αυτό που λέμε το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Mm-hmm. Ένα ρεύμα το οποίο εκφράζει τη στήριξη σε κυβερνήσεις και στην εργοδοσία, το οποίο το εξέφρασε πάρα πολύ καλά η συνδικαλιστική μαφία που βρίσκεται στην πλειοψηφία της ΓΕΣΕ, η οποία εκπροσωπείται από ανθρώπους και στελέχη όλων των παρατάξεων. Και του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και της Νέας Δημοκρατίας και την ομάδα Βασιλόπουλου του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία μάλιστα σε μεγάλο βαθμό υιοθέτησε και μια προπαγάνδα η οποία είναι ακραία αντικομμουνιστική, που έχει και απολύξεις που φαίνονται και στη Χρυσή Αυγή. Δείτε τις δηλώσεις της ομάδας Πιουτσούκη, ας πούμε, που μιλάγανε για. Δεν το αναπτύξουμε, αλλά είπαμε πως κάναμε μια άθλια κριτική. Καλύτερα όχι, γιατί αλλά, δεν λέω, έχουμε εκπρόσωπο. Υπάρχει αυτή η γραμμή στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα και υπάρχει πραγματικά και η γραμμή η οποία ενισχύει τους αγώνες και έχει αποτελέσματα όσο ενισχύεται, που είναι η γραμμή η οποία εκφράζουν οι κομμουνιστές, άλλοι ριζοσπάστες αγωνιστές, στο ΠΑΜΗ, η οποία συσπηρώνει σήμερα πάνω από 500 σωματεία, συνδικάτα, εργατικά κέντρα και συνομοσπονδίες στην Ελλάδα. Mm. Και είναι πραγματικά αυτό που μπορεί να δώσει και ανάσα και στο αύριο. Ένα σχόλιο να κάνω μόνο, ναι, κλείνοντας. Και να σας κάνω και βεβαίως μια τελευταία ερώτηση. Γιατί αν θέλετε, και ό,τι προεκλογική παροχή πήρε ο λαός μας τώρα, 10 μέρες πριν τις εκλογές, που ακριβώς όπως τα συζητάγατε και πριν, η 13η σύνταξη λεγόμενη είναι κουτσουρεμένη με κρατήσεις που κανείς δεν τα είχε πει πριν στους συνταξιούχους. Άλλα μέτρα, τα οποία γίνονται στο βάρος των 15 δισεκατομμυρίων που έχουν βγει από τις τσέπες μας τα τελευταία χρόνια. Mm. Και τώρα επιστρέφει ένα ακόμα κάτι. Και αυτά. Τις μικρές κατακτήσεις δεν θα τις είχαμε αν δεν υπήρχε συγκεκριμένη, συγκροτημένη πίεση από το εργατικό κίνημα. Οι συνταξιούχοι δεκάδες φορές αυτά τα χρόνια βγήκαν στους δρόμους, πανελλαδικά κινητοποιήθηκαν έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Να θυμίσω ότι και η κυβέρνηση έστειλε τα ΜΑΤ. Αποτέλεσμα αυτή η διαμαρτυρία. Η διαμαρτυρία δηλαδή στον δρόμο, πιστεύετε ότι πιέζει όντως? Βεβαίως πιέζει. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είχε δώσει ούτε αυτό το 1 δισεκατομμύριο από τα 15 που πήρε, που μάζεψε, αν δεν υπήρχε η κατακραυγή από τον ελληνικό λαό. Να ρωτήσω κάτι λοιπόν, κύριε Νικολάου. Γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα, εντάξει, 13η σύνταξη προφανώς δεν είναι σύνταξη, το λένε όλοι, δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Γιατί όμως είναι μια πρώτη κίνηση, εν πάση περιπτώσει, να ανταποκριθούν κάποιοι στις θυσίες των ανθρώπων αυτών, των συνταξιούχων, για πολύ καιρό? Γιατί δήλωσε παρόν, γιατί δεν ψήφισε τη 13η και τις 120 δόσεις? Δεν είναι φιλολαϊκά μέτρα αυτά? Δεν είναι τόσο απλή αυτή η ανάγνωση που κάνετε. Με ποια έννοια? Προσπαθώ καταρχήν υπάρχει. Καταλάβω, υπάρχει, λέω και εγώ, ναι, δεν το λέω με κακία μέσα, ναι, σε εισαγωγικά. Και στο ριζοσπάστη υπήρχε συγκεκριμένη ανάλυση. Γιατί παρέα με αυτά τα μέτρα επιχείρησε η κυβέρνηση να κυρώσει μια σειρά από μέτρα τα οποία είχαν να κάνουν με το επενδυτικό πακέτο, το επενδυτικό πλαίσιο, τη στρατηγική που θα έρθει στις 5 Ιουνίου να συζητήσουν με τους θεσμούς, οι οποίες δίνουν πολλαπλά δωράκια στους μεγαλοεπιχειρηματίες. Γιατί, για παράδειγμα, το ΚΚΕ δήλωσε παρόν γιατί κατέθεσε δικές του τροπολογίες, οι οποίες επί της ουσίας ανάτρεπαν αυτούς τους νόμους που ψηφίστηκαν και για το αφορολόγητο όριο και για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και για το μέτρο της αντιαπεργίας. Και με εκοφαντική συμφωνία όλων των κομμάτων, αυτές οι τροπολογίες δεν μπήκαν καν για συζήτηση. Γιατί ταυτόχρονα, δείτε ας πούμε με τις 120 δόσεις, εδώ υπάρχουν δύο συμπεράσματα που πρέπει να βγουν. Αφού βγήκε η χώρα από τα μνημόνια, γιατί προέκυψε αυτό το πρόβλημα με τους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να αποπληρώσουν τις εισφορές τους στα ασφαλιστικά ταμεία? Να ρωτήσω και δεύτερο, κύριε Νικολάου, στο παρόν γιατί τι σημαίνει, δεν είναι στέλνει, μια μηχανή στάση το παρόν? Όχι, το παρόν εκφράζει πολιτική θέση. Ότι εμείς δεν διαφωνούμε με την ανάγκη σήμερα να υπάρξουν κάποιες διευκολύνσεις για το λαό που στενάζει. Γιατί, αν θέλετε να το πούμε και διαφορετικά, εμείς εδώ και 4 χρόνια έχουμε καταθέσει πλήθος τέτοιων τροπολογιών. Που μπήκαν στα συρτάρια και δεν συζητήθηκαν ποτέ. Και για το ΦΠΑ, αν θέλετε, αυτή η μείωση που προκήρυξε τώρα η κυβέρνηση, εμείς πριν από 2 χρόνια έχουμε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση, η οποία λέει για μηδενικό ΦΠΑ στα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης. Και ΦΠΑ προνομιακό στο 6% για άλλα. Αλλά εγώ, είναι και το ζήτημα της προεκλογικής σκοπιμότητας. Mm. Και να θυμίσουμε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα πληρώσει μία δόση. Η κυβέρνηση να διαπραγματευτεί κάτι καλύτερο νωρίτερα, αλλά δεν το έκανε. Διότι η Ευρώπη ή οι θεσμοί δεν το επιτρέπουν. Καταρχήν, δεν είναι όλα. Κάποια πράγματα όντως καθορίζονται και με συναπόφαση γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι η συζήτηση για τις ευρωεκλογές είναι συζήτηση εφόλης της ύλης. Από το μισθό, τη σύνταξη, την εκπαίδευση, την υγεία, μέχρι τα ζητήματα της στρατιωτικοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της εμπλοκής της στις υπεριαλιστικές επεμβάσεις που δημιούργησαν το μεταναστευτικό προσφυγικό.
Γιατί οι επεμβάσεις και οι πόλεμοι για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών μονοπωλίων στη Συρία, για παράδειγμα, δημιούργησαν τη ροή. Αλλά λέω το εξής. Ότι να κλείσουμε με αυτό. Βεβαίως, κάποια πράγματα. Για παράδειγμα, το ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τις ψήφους όλων των υπόλοιπων κομμάτων πλην του ΚΚΕ μείωσε την φορολογία των εφοπλιστών από 140 εθελοντική στα 40. Δεν το ζήτησαν οι θεσμοί. Το γεγονός ότι χαρίστηκαν τις μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες τα λεφτά, τα κρατικά που έπρεπε να αποδώσουν πίσω από τα rebates και τα clawback, δεν το ζήτησαν οι θεσμοί. Άρα εμείς λέμε, για να κλείσω αυτό, ο ελληνικός λαός πρέπει να σκεφτεί, με βάση την εμπειρία του, το δρόμο αυτόν, τον οποίο εξέφρασε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, σοσιαλδημοκρατικές, νεοφιλελεύθερες, ευρωσκεπτικές κυβερνήσεις, τον έχει δοκιμάσει. Δεν βγάζει εξέφωτο. Ο δρόμος που για μας βγάζει εξέφωτο είναι η ενίσχυση του ΚΚΕ. Μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Κύριε Νικολάου, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί. Καλή επιτυχία.